Το μηχανάκι κάνει. Παλικάρι μου, παλικάρι μου. Σφίχτο, σφίχτο. Άννα, σε χαρίνα για γαμπρό μου. Είδα κάνεις, αντράκι μου. Καλά σε. Τέτοιο παλικάρι δυνατό δεν έχει όλη Κρήτη. Και εμείς όμως του δώκαμε την πιο ωραία νύφη. Μπρες η γυναίκα, αφού δεν τόεις με τις μαντινάδες. Δεν γατέει να στελειώνει μια μαντινάδα, δεν γατέει. Προσπαθώ όμως, μανούσα μου. Η Άννα το ξέρει ότι ήρθατε. Πού είναι, είναι εδώ. Όχι, η Άννα πήγε για κάτι δουλίτσες. Εκρηκτικές. Άλλα λέμε εκρηκτικές δουλειές εμείς στην Κρήτη, συμπεθέρα. Α, με εμείς τι λέμε, συμπέθερα, νομίζεις. Πήγε να ρίξει το μια... μαγαζί, βαλωθιές. Μα στο ρόγο σου. Να παίξω κι εγώ. Όχι, φύγετε, φύγετε. Χάστε καλέ. Μια ματιά καλέ πήγε να ρίξει. Να δει αν είναι όλα καλά. Εσχέψε τη μαγαζί, έμαθα. Μπράβο, μπράβο. Και πουλούνε οι καλβάδες, η μεθέρα, πουλούνε. Ναι, πουλούνε. Βρε, παιδάκι μου, πήγαινε εσύ και πες στην Ανούλα να έρθει, να δει τους γονείς της εδώ που ήρθανε. Όχι, άσε μαμά, θα πάω εγώ. Κάτσε, είπα, να σε χορτάσω θέλω. Εγώ σιγά μην πάω. Ούτε εγώ θα πάω, θα μείνω εδώ, με τα αλουμίνια. Ρε, σήκω κι εσύ, βάλε κάτι απάνω σου και πηγαίνετε και πέστε της. Να έρθει, άντε, άντε. Και η εγγόνα μας τι θα κάνει. Η εγγόνα μας κοιμάται, αύριο όταν ξανάρθετε θα τη δείτε. Όχι, δεν θα ξανάρθουμε. Δεν θα ξανάρθετε. Ήρθατε και θα φύγετε τόσο γρήγορα! Συμπεδέρα, δεν κατάλαβες καλά. Παθαξομείνομαι. Δεν έχουμε να πάμε ποθές. Και τα πράγματά μας έρχονται με τη μεταφορική του σειραγάκι. Τι του σειραγάκι! Μαμά, δεν κατάλαβες. Μείνουν εδώ. Θα μείνομαι. Φέρτο εδώ, φέρτο εδώ. Φέρτο να κοιμηθεί εδώ. Να πάμε να σηκώσουμε και το Λιάκο να πάει στις μάνες του. Να στρώσω καινούργια σεντόνια και να τους κοιμήσουμε τους ανθρώπους. Στο δωμάτιο των παιδιών. Και εσύ να πας να φέρεις τον πατέρα σου. Γιατί, πού πήγαν όλοι νυχτιάτικο. Πού ζεις, παιδάκι μου, εσύ, στον κόσμο σου ζεις. Ο πατέρας σου εξαφανίστηκε γιατί νομίζει ότι τον απάτησε με τον Αμερικάνο. Και η Ανούλα πάει να ανατινάξει τη Γερμανίδα. Τι εννοείς να ανατινάξει τη Γερμανίδα. Όπως ανατίναξε το μηχανάκι σου. Λοιπόν, αν πάθει κάτι η Άντζελα. Θα κλειτώσουμε τις δόσεις. Με τη στρέλα σου φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, πήγε να βρει τον πατέρα σου και να του πει να τσακιστεί να έρθει εδώ και να είναι κόσμιος του. Καταλαβαίνεις, κόσμιος. Θα προσπαθήσω, στρατηγέ. Άντε, άντε, στο καλό. Ποιος να μου το έλεγε πως ταξωμένα με στην ανάγκη τους. Σόπενα. Γεια. Πάω να... και ξαναγυρίζω. Πολλά νυχτοπάρα εδώ σε θόρυβα μέσα. Μη μιλείς, Μανούσο, στην κατάστασή μας δεν μιλούνε μούγκα. Ω, στραβωμάρα. Συγγνώμη, δεν σε είδα. Και τι είμαι ρε και δεν με είδες μισθός. Πού τρέχεις έτσι βρε, στο πρόσωπο. Πολύ συμφόρησε εδώ στην κακιά σκάλα. Ποια είναι η ώρα. Η ώρα ήταν κακιά. Έλα, αγαπητοί. Να είμαστε κι εμείς. Γεια. Μπρέσι, μπρέσι. Καλώς τα κοπεράκια μου. Γεια. Ηλία, βοήθα λίγο την κατάσταση. Ποια κατάσταση. Είπαμε με τους συμπέθερους να διασκεδάσουμε, να γλεντήσουμε. Ωραία, ωραία. Φέρε την τσικουδιά που έχουμε για τις εντριβές. Ναι, ναι. Τσικουδιά, θα πιούμε τσικουδιά. Τσικουδιά. Βάλε εσύ την τσικουδιά να πιει και η Γερμανίδα. Κι άμα δε σφάξεις το λαγό, δε μίδες, μου δε σίδα. Γεια σου, συμπέθερε. Έλα, μωράκι μου. Έλα, μωράκι μου, τις κόκκινες σκόφες, βάλε. Έτσι, που ξέρεις το μάλιστα. Έτσι, μωρά μου. Μα, Άντζελα. Άντζελα, μωρέ, βλάκα. Τι λες. Πώς τα μπερδεύεις έτσι με στο κεφάλι σου και ο κόκκινες γόβες και Άντζελα. Αμάν ρε Ανούλα κι εσύ. Με πιάσεις τον ύπνο τώρα και ψάχνει να βρεις νυρμούς. Βρε αγάπη μου. Δεν είμαι έτσι με λες έτσι. Βρε χαζό. Έτσι να με λες. Ωραία. Θες να σου πω. Θα σου πω. Πες μου. Όλο αυτό που έγινε με την Άντζελα ήταν μια αντίδρασή μου, ρε παιδί μου. Απέναντι στην οικονομική πίεση που δεχόμουν. Κατάλαβες. Ξέρεις τι είναι για έναν άντρα. Ξέρεις τι είναι για έναν άντρα να μην μπορεί να κάνει αυτό που θέλει για τη γυναίκα του.
Βρε, αισυχτήρι από εδώ που κάθομαι και σε ακούω. Ξέρεις τι είσαι, είσαι και φτωχός και άνεργος και άπιστος. Αυτό είσαι, δεν έχεις αφήσει τίποτα απ' έξω. Βρε, αγάπη μου, και εσύ τώρα, μες στην υπερβολή, τι υπερβολές είναι αυτές. Ανά, ακούς τι λες. Έχεις 24 ώρες διορία να βρεις δουλειά. Το κατάλαβες? Ναι. Το κατάλαβες? Ναι. Είδα αλλιώς, ο Μανούσος, ο πεθερούλης σου, το θυμάσαι? Ναι. Θα πάρει το όπλο του, αυτός πίσω και εσύ μπροστά. Κάτσε ρε αγόρι, κάτσε ρε αγόρι μετά την Πανασέπα, μας έχεις πάρει το κεφάλι. Πεςτε μου κάτι, πώς ένας φτωχός μπορεί να κάνει ότι είναι πλούσιος? Δεν μπορεί, μόνο ένας πλούσιος μπορεί να κάνει ότι είναι φτωχός. Έχεις δει ποτέ πλούσιους να πληρώνουν φόρους? Ναι ρε μπαμπά, τους φόρους τους πληρώνουν οι φτωχοί. Πλάκα πλάκα όμως, πώς τους πληρώνουν οι φτωχοί αφού δεν έχουν λεφτά να τους πληρώσουν? Ρε, αυτό είπε ο πατέρας. Ο πατέρας ρώτησε πώς από φτωχός μπορείς να το παίξεις πλούσιος. Αυτό ρώτησες, μπαμπά? Ναι, αγόρι, ναι. Εντάξει, αυτό, παιδιά, αυτό είναι ευκολάκι. Αυτό είναι, είναι θέμα στυλ. Βασικά, πώς να σου πω, θες, ας πούμε, να, θες να ζητήσεις χόρτα, έτσι. Δεν λες μάστορα, πιάσε μια χόρτα λάδο, λέει μόνο να πούμε. Δεν λες έτσι. Λες, κυρία, έρχεστε λίγο, το μάστορα σε γίνει κύριος. Λες, θα ήθελα, είδα το μενού στον κατάλογο και θα ήθελα να παραγγείλω Mountain Greens με olive lime. Ναι, ναι, και δεν λες, ας πούμε, είμαι άνεργος. Λες, είμαι εισοδηματίας με μηδενικό εισόδημα. Α. Άσε που είναι πολύ της μόδας να πτωχεύεις, όλοι οι πλούσιοι το κάνουν. Όχι ρε παιδιά, δεν θέλω να πτωχεύσω. Τον πλούσιο θέλω να κάνω. Αυτό θέλει η μάνα σας. Ρε μπαμπά, πιο πλούσιο να πει, δεν κάνεις το μικρομεσαίο που είσαι και πιο κοντά στο ρόλο. Α, μπορείς να το παίξεις και καλά ευεργέτης. Να πεις τύπου, δεν έχω μία γιατί τα χάρισα. Αυτό δεν είναι ευεργέτης ρε. Τι είναι? Μαλαμά τενιάλο για στο μαντήλι. Τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτές. Πάω να βρω την Άντζελα να μου μάθει κάτι το πλούσιο. Εσείς δεν ξέρετε τίποτα. Γιατί δεν είναι εδώ η Άντζελα? Δεν κοιμήθηκε εδώ, πού είναι, έφυγε? Κατά ψ, ψ, ψ. Μαζί μου κοιμήθηκε ρε η Άντζελα, έχεις κανένα πρόβλημα? Ηλίας πας καλά? Σου είπα σας κατασχέζω το σπίτι. Όταν σας πήρα πρώτη φορά αυτό εδώ το μαγαζί, τι σας είπα? Ελάτε να δουλέψετε εδώ. Ούτε που πατήσετε το βρώμο ποδαγόη σας. Γιατί απλήρωτοι θα ερχόμαστε να δουλέψουμε? Ναι, γιατί σιγά σιγά θα με ξεπληγώνετε και θα το παίρνετε πίσω. Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε. Είναι δύσκολο αυτό που λέω. Κρίχελα, αν θέλετε όλοι να γίνετε επιχειρηματίες, διευθυντές, μα πρέπει πρώτα να γίνεστε υπάλληλοι, σκληρή δουλειά και πρόγραμμα. Τώρα που σας κατασχέζω και το σπίτι, είναι καλύτερα. Να σου πω, και εσύ όμως δεν πέρασες άσχημα, έτσι. Δύο παλικάρια μέχρι και πάνω έτρεχαν από πίσω σου.